Έχει τώρα ο κύριος Αβραμάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μετά ο κύριος Σενετάκης από τη Νέα Δημοκρατία και μετά ο κύριος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ελάτε κύριε συνάδελφε. 7 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω την κουβέντα μου για τα όσα συμβαίνουν στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Εκεί που οι λέξεις που μπορούν να εκφράσουν αυτό που συμβαίνει είναι ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος για μια κυβέρνηση που απέδειξε για πολλωστή φορά την ασυνέπεια λόγων και πράξεων, που άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα πράττει μετεκλογικά, που μιλούσε ότι ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους τοπικούς φορείς και στους κατοίκους των νησιών αυτών, λέγοντας ότι δεν θα γίνουν τα νησιά αυτά αποθήκη ψυχών και δεν θα φιλοξενήσουν περισσότερο κόσμο από αυτό που μπορεί να αντέξει η τοπική κοινωνία και η οικονομία. Σε αντίθεση, είδαμε ότι παραλάβαν μια μόρια με 5.000 και σήμερα ξεπερνά τις 20.000 τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Και η απάντηση σε όλα αυτά, επίταξη, αυταρχισμός, βία και καταστολή. Ζήσαμε τελευταίες δύο μέρες γεγονότα πολύ άσχημα. Είδαμε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις σώμα με σώμα. Είδαμε πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να έχουμε τραυματίες εκατέρωθεν, πολίτες της Μυτιλίνης, της Χίου, αλλά και αστυνομικούς, που πλήρωσαν το μάρμαρο των πολιτικών επιλογών της ηγεσίας και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Και είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει άμεσα να εκτονωθεί και πρέπει να πάρθουν μέτρα σε κατεύθυνση να ακουστούν οι τοπικές κοινωνίες. Τώρα, όσον αφορά αυτό καθ' αυτό το ασφαλιστικό νόμο, θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, και αυτή είναι η δικιά μας θέση, ότι αυτή πρέπει να εξασφαλίζει το δημόσιο, καθολικό, υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Να έχει τα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας, της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας και φυσικά να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Η παρέμβαση νομοθετική του κυρίου Βρίτσου και η κατάσταση του ασφαλιστικού εκτιμούμε ότι δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Καταρχήν, ο κύριος Βρούτσης ως πολιτικό πρόσωπο που ηγείται του Υπουργείου Εργασίας έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου ως ένα πρόσωπο το οποίο συνδέεται με τη δύο φορές κατάργηση της 13ης σύνταξης, με την πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και την αποδόμηση των εργασιακών δικαιωμάτων, ήταν ο εμπνευστής της κατάπτυξης της διάταξης που αφορά το κατώτατο και υποκατώτατο μισθό των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας και ήταν αυτός που μείωσε το βασικό μισθό. Όλα αυτά σίγουρα δεν αποτελούν εχέγγυα για την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξουμε και στο πολιτικό πρόσωπο που ηγείται αυτής της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Αυτό καθ' αυτό τώρα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο επιφέρει, προκαλεί απώλεια εισοδήματος και επιβαρύσεις για 9 στους 10 συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Η επικοινωνική εξαπάτηση των συνταξιούχων και ασφαλισμένων καταραίει πλήρως. Επιβεβαιώνεται η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για επιβάρυνση των πολλών προς όφελος των αλλαχίστων. Αντί να γίνει ένα βήμα μπροστά στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση με το νομοσχέδιο, γίνονται δύο βήματα πίσω. Το ασφαλιστικό της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί παράλληλα ένα σαφές ευνοϊκό πλαίσιο κινήτρων για στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση. Διατηρεί με τη δομή του ενιαίου φορέα και των ενιαίων κανόνων του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά καταργεί την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναδιανεμικότητας. Όσον αφορά τις κύριες συντάξεις, η δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού του 2020 για τις συντάξεις είναι κατά 200 εκατομμύρια ευρώ μικρότερη από το ποσό που δαπανήθηκε το 2019. Η κυβέρνηση μικραίνει την πίτα των συντάξεων και σε αυτή τη μικρότερη πίτα κάνει και μια αντίστροφη αδυναμία σε βάρος των χαμηλοσταξιούχων. Η μόνιμη 13η σύνταξη καταργείται για όλους. Ειδικά για τους χαμηλοσταξιούχους κόβεται μια ολόκληρη σύνταξη. Και όσο και να μας λέτε εδώ ότι ήταν επίδομα, παραγνωρίζω ότι ήταν 960 εκατομμύρια που έλειψαν και λείπουν στις τσέπες των Έλληνων φορολογούμενων και συνταξιούχων. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη ζωή τους και το βιωτικό τους επίπεδο. Δεν μπορείτε να το απαξιώνετε λέγοντας ότι η δαπάνη θα πρέπει να ήταν 2,6. Βάλτε, συνυπολογίστε και το μέρισμα που δεν δώσατε τα Χριστούγεννα, με ό,τι συνέπειση έχει στο τζίρο των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε, ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος συνταξιούχος καταλαβαίνει τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την τσέπη του και την προοπτική της ζωής του. Η μόνιμη 13η σύνταξη που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέβαλε το 2019 ενίσχυε κατά βάση τους χαμηλοσταξιούχους, εξασφαλίζοντάς τους σχεδόν ολόκληρη τη σύνταξη, και μιλάμε για 800.000 περίπου συνταξιούχους, ενώ έδινε αναλογικά ποσό σε άλλο 1.700.000 που δικαιούταν αυτής της σύνταξης. Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΔ για συνέχιση καταβολής 13ης σύνταξης διαψεύστηκαν παντελώς, απόλυτα.
Είναι πρόκληση ο κ. Βρούτσης να έρχεται σήμερα και να καταργεί ο ίδιος για δεύτερη φορά τη 13η σύνταξη και να έχει το θράσος να δηλώνει ότι αυτή δεν υπήρξε ποτέ. Υπήρχε. Υπήρχε, όπως σας είπα, για 800.000 ταξιούχους που έπαιρναν το σύνολο της σύνταξης και για 1,7 που έπαιρναν το αλλοϊκό κομμάτι της. Ο περίφημος μηχανισμός στήριξης των ταξιούχων που τάχα θα αντικαθιστούν στη 13η σύνταξη είναι άφαντος. Κανένας μηχανισμός ενίσχυσης των ταξιούχων δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο παρά μόνο μια αόριστη διακήρυξη περί ενίσχυσης πολιτικών πρόνοιας και υγείας. 9 στους 10 συνταξιούχους κάνουν σημαντικό εισόδημα. Μόλις 1 στους 10 από το τμήμα των υψηλότερων συντάξεων θα δει κάποια αύξηση. Οι αυξήσεις που διατεμπανίζει η κυβέρνηση είναι ανύπαρκτες, είτε είναι μόνο λογιστικές για τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων. Για τους πριν το 2016 συνταξιούχους δεν θα υπάρχουν στην ουσία πραγματικές αυξήσεις. Πρόκειται για παραπλάνηση, αφού η υποτιθέμενη αύξηση θα είναι μόνο λογιστική και δεν θα υπερβαίνει την προσωπική διαφορά με την οποία προστατεύτηκαν οι καταλαβαίνουμε συντάξεις κάτω τον επαναλογισμό τους. Άρα το πραγματικό ποσό της σύνταξης παραμένει το ίδιο. Αύξηση θα υπάρξει μόνο για τους περίπου 70.000 νέους συνταξιούχους με τον νόμο 4387 του 2016 και οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Ενώ με τον νόμο 4387 και τον επαναπολογισμό των συντάξεων, 600.000 περίπου χάρη συνταξιούχοι είχαν αύξηση από 1η-1η του 2019. Οι αυξήσεις δεν είναι σε καμιά περίπτωση αυτές που προγάνδισε η κυβέρνηση για να λάβει κάποιος τη μηνιαία αύξηση των 252 ευρώ. Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, και εκεί έχουμε την αποσύνδεση των εισφορών από το εισόδημα, έτσι καταργεί την αναλογική και δίκαιη κατανομή ασφαλιστικών εισφορών και έτσι απεμπολεί τις βασικές αρχές για ένα δίκαιο αναδυναμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες επιβαρύνονται σημαντικά στις φορές τους, μια επιβάρυνση τάξης του 20% και αυτό αφορά πολλαπλάσια επιβάρυνση για αυτούς. Τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα με την αύξηση του 20% των εισφορών πληρώνουν, είπαμε, πολλαπλάσια όσον αφορά τα εισοδήματά τους. Η αλλαγή κλάσης και η ελεύθερη επιλογή μάλλον κλάσης ανεξαρτήτου εισοδήματος ωφελεί τα ψηλά και μεγάλα εισοδήματα. Π.χ. κάποιος με 70.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα θα καταβάλει εισφορά ίδια με αυτό που έχει 7.000 εισόδημα. Και οι δύο θα καταβάλουν 220 ευρώ π.χ. το μήνα. Έτσι, τα 7.000 ευρώ έχουν δεκαπλάσια επιβάρυνση από τα 70.000 σε σχέση με έναν που έχει πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα. Όσον αφορά τώρα τις επικουρικές συντάξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε ένα παράδειγμα τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που κληρονόμησε τη Νέα Δημοκρατία και το Βρούτσι και είχε οδηγήσει στις οριζόντιες περικοπές των επικουρικών συντάξεων. Έτσι, είχαμε θέσει το όριο των 1.300 ευρώ που αφορούσε το 85% περίπου των επικουρικών συντάξεων. Σήμερα η κυβέρνηση αναιρεί αυτό το νόμο τα λοιπά, και φέρει μια διάταξη σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Εκτιμούμε ότι ελάχιστοι πάλι ή αναλογικά θα είναι πολύ μικρότεροι αυτοί που θα βοηθούν από αυτή τη ρύθμιση. Όσον αφορά τις συντάξεις και επειδή υπόθηκε και στις επιτροπές, ο κ. Βρούτσης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μειώσει συνολικά και οριζόντια τις συντάξεις. Εμείς πραγματικά προχωρήσαμε σε μείωση των επικουρικών συντάξεων τα μνημονιακά χρόνια, αλλά είναι αλήθεια ότι τα τελευταία δύο χρόνια κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και αυξήσαμε τις συντάξεις, τη δαπάνη τουλάχιστον στη στρατιωτική. Συν το γεγονός ότι στα εργασιακά αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό και κάναμε μια σειρά παρεμβάσεων όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις. Τώρα, όσον αφορά τις εκκρεμότητες στο ΕΤΑΕΠ, είναι γεγονός ότι η μείωση των λεξιπλήθουσων εκκρεμότητων στις επικουρικές φτάνει το τέλος του 2019 που παραδώσαμε το 72,4% και στο ΕΦΑΠΑΞ το 94,7%. Να μας πείτε πού είναι σήμερα. Τα ίδια βέβαια και στον ΕΦΚΑ όσον αφορά την καταβολή συντάξεων. Και εκεί είχα μια σημαντική μείωση που φτάνει το 71% σε σχέση με το 2015, όπως με τις παραδόσεις, κύριε Βρούτση. Να μας πείτε σήμερα που βρίσκονται αυτό το θέμα. Κλείνοντας, πιστεύω ότι με το παρόν νομοσχέδιο υλοποιείται τους πιο ακραίους ελεύθερους στόχους των μνημονίων τη στιγμή που η χώρα θέλει να βγει από τα μνημόνια. Αν πραγματικά θέλατε να βοηθήσετε και να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα, θα είχατε προχωρήσει σε μια σειρά παρεμβάσεων που θα αφορούσαν π.χ. και θα ψηφίζατε. Αναφορικά π.χ. με την αναγνώριση μια πλέον πενταετία στην ενεργεία στρατιωτικού που θα ενσωμάτωνε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4609 του 19, με την οποία δεν εφαρμόζει ο ΕΦΚΑ, διότι δεν περιλαμβάνονταν σε αμιγώς ασφαλιστικό νόμο. Θα μπορούσε να υπάρχει μια μέρημνα γι' αυτό, αν θέλετε να δώσετε αδικίες διαχρονικές. Θα μπορούσατε πραγματικά να δώσετε μια λύση στο πρόβλημα που προέκυψε με τις μητέρες ανήλικων που ήταν ασφαλισμένες αποκλειστικά στο ΙΚΑ μέχρι το 2010, με 5.500 και πλέον ημέρες ασφάλισης και δεν μπορούν να συνταξιδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 87 του 2016. Τελειώνει, κύριε Πρόεδρε. Θα δίνατε έστω μια προσάυξη στη σύνταξη στα βαρέα ή θα φροντίζετε κάποιος ένα πιο ευνοϊκό καθεστώς ασφάλισης. Ακόμη και αυτές τους υπαλλήλους που δουλεύουν στον ΑΕΔ και είναι υπομοιρία εδώ και χρόνια με δικαστικές αποφάσεις, θα μπορούσε να βρεθεί μια μέρημνα να ξεπεραστεί το θέμα μετά από χρόνια και πραγματικά να ενταχθούν στον οργανισμό του οργανισμού.
Αυτά και πολλά άλλα θα μπορούσαν να γίνουν. Άρα, κλείνοντας, και με αυτή κλείνω, θα πρέπει για να συζητήσουμε σε μια βάση ενίσχυσης του δημόσιου πυλώνα κοινή ασφάλιση, διασφάλιση τη βιωσιμότητά του και διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών διαβίωση για το σύνολο όλη τη κοινωνία. Πάνω μόνο σε αυτή τη βάση θα μπορούσαμε να συζητήσουμε οποιοδήποτε νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό το δικό σα δεν είναι σε αυτήν την κατεύθυνση, γι' αυτό και το καταψηφίζουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.